Χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, στο αεροδρόμιο της περιφέρειάς μας, την πρώτη πτήση του ομίλου Μουζενίδη, την πρώτη πτήση της Ελληνέρ, και κρατάμε συμβολικά το ELB609 που είναι ο κωδικός της πτήσης, σαν μια καλή αρχή, σαν ένα σύμβολο μιας προσπάθειας η οποία δρομολογήθηκε από τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Παυλίδη, ο οποίος πριν να αναλάβουμε την διοίκηση της περιφέρειας είχε τραβήξει μια γραμμή σε ένα χάρτη και είπε αυτό πρέπει να το πετύχουμε. Και το δουλέψαμε όλοι μαζί, προεξάρχοντος του Μιχάλη του Αμυρίδη, ο οποίος επί 2,5 χρόνια είχε αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω εκ μέρους της περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας Καβάλας να δηλώσω την ικανοποίησή μου που σήμερα γίνεται αυτή η αρχή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Ομίλου Μουζενίδη, τον κύριο Μπόρις Μουζενίδη, τον οποίο είχα την τιμή να το συναντήσω στη Μόσχα ενώ όσο σχεδιαζόταν οι πτήσεις και να το συζητήσω μαζί του. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εμπορικό διευθυντή της Ελληνέρ, τον κύριο Δαλιάκα, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του εδώ. Και θέλω να δηλώσω πως όπως είπαν η αρχή είναι το ίμιση του παντός, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η αρχή θα στεφθεί από επιτυχία και θα έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια να καταγράφουμε και περισσότερες αφίξεις κύριε Διευθυντά, να καταγράφουμε και περισσότερους ικανοποιημένους επισκέπτες, γιατί αυτό είναι το μυστικό της όλης προσπάθειας, και οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές και να διαφημίζουν περισσότερο την περιοχή μας. Θα επεκταθεί στην περιοχή και στο νησί της Θάσου. Πρόγραμμά μας είναι και σκέψεις μας να αυξήσουμε τις πτήσεις του χρόνου και όχι μόνο από την περιοχή της Ρωσίας. Έχουμε υπόψη μας και άλλες περιοχές, ίσως και από τη Γερμανία, γιατί είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη, επέκταση και θα θέλαμε πολύ να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε και μέχρι την Αλεξανδρούπολη να φτάσει και μέχρι την άκρη του Εύρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ρωτήσω γιατί επιλέχθηκε η περιφέρεια έτσι για αρχή. Επιλέχθηκε γιατί όπως ξέρετε το κέντρο είναι των υπηρεσιών είναι στη Χαλκιδική, είναι συγγενής περιοχή, χρειαζόμαστε και άλλες κλίδες, χρειαζόμαστε επέκταση, θέλουμε να βοηθήσουμε και τις υπόλοιπες περιοχές και το νησί της Θάσου είναι φημισμένο για τις ομορφιές του και θέλουμε να το προσφέρουμε μέσα στο πρόγραμμά μας στους Ρώσους επισκέπτες για να έχουν και δυνατότητες επιλογής. Έρχονται στην Ελλάδα να δουν το ένα μέρος, να δουν το άλλο μέρος και αυτούς τους λόγους. Σύντομα και από Αγία Πετρούπολη. Ελπίζουμε να γίνει και αυτό. Η δουλειά που έγινε από την περιφέρεια αλλά και τις επιχειρηματίες περιοχές τα προηγούμενα χρόνια έχει κατατάξει την Καβάλα να είναι τα τελευταία 2 χρόνια στις καλές ειδήσεις των αεροπορικών νέων. Είναι μια προσπάθεια δυναμική, οποία θέλουμε να βοηθήσει και την Καβάλα αλλά και την ευρύτερη περιφέρεια, γιατί μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας οι επισκέπτες μπορούν να δουν και άλλες πόλεις όπως είναι η Αλεξανδρούπολη και γίνεται αυτό για αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι αυτές οι στρατηγικές συνεργασίες με ομίλους όπως είναι ο Όμιλος Μουζενίδη βοηθούν την περιοχή και με τη συνεργασία όπως είπα και των τοπικών επιχειρηματιών είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Με τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε την πρώτη πτήση από τη Ρωσία. Αυτό είναι μια προσπάθεια πολλών ετών. Ευχαριστήσουμε τον Όμιλο Μουζενίδη που εμπιστεύεται τους ξενοδόχους και όλους τους φορείς του τουρισμού στην περιοχή μας για την καλή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Ευελπιστούμε αυτό να συνεχιστεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε για να έχουμε μια συνέχεια και μια καλή φιλοξενία των επισκεπτών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε την πρώτη πτήση της Ελληνέρ. Ελπίζουμε ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια από κάποιους ανθρώπους να πιάσουν τόπο και να συνεχιστεί δυναμικά η προσπάθεια αυτή με πολλές αφίξεις και πολλούς ευχαριστημένους τουρίστες.